Από εδώ απέναντι στην κοινωνική Ελλάδα, που είναι η συγκέντρωση. Πλέον μετά
tanto que me se me diría ya que estoy en el coso de los primeros casos, a todos los casos de él, y a los casos de él, que hay que tener que ser el de me tengo que no aprovechar los medios, que aquí pago, me dice, estoy en el coso de los casos, a mí me dice aquí, que no me se tomaron, estoy en el pago, pues no puedo. Hay que como lo dice, que dice, esto fue aquí, que es, y la nerviota, si no eran las críticas, que los abrogos, pudimos de una buena dos meses semanas a América y Mita, pero primero pragmática, dimos nuestro carito de acuerdo que primero para ver con toda potencia. Esta plesia está la crítica de que posta la prepítoma para detener el beneficio morite la que viene que hace y cada que la viva que tenga para corregirme si es que es que es otro dios que apenas me sellado y me cae lo que yo y con libre, que de hecho lo que lo dio una ένα δεύτερο στοιχείο που θα εκμεταλλευτώ την παρουσία σας και το οποίο είχαμε βιώσει για κάποιους μήνες πριν ήταν το γεγονός ότι τη φωτιά που είχε υπάρξει εδώ σε ένα αρχαιόπλιο το οποίο ελιμενιζόταν στο λιμάνι της Κέρκυρας. Και από αυτό φάνηκε ξεκάθαρα η αναγκαιότητα ύπαρξη πλωτού σκάφους για την κυρώτηση για τις ανέργειες του λιμανιού της Κέρκυρας. Είναι μεγάλη η σημασία πλέον τέτοιων προϋποθέσεων και τέτοιων όπλων στα χέρια και της Τουβάρχου και της Περιφερειάρχου αλλά όλων των παραγωγικών δυνάμεων προκειμένου να στηρίξουμε το τουριστικό μας προϊόν. Βρισκόμαστε στην εποχή, ξέρετε, της επικοινωνίας. Τέτοια γεγονότα μπορούν να, από μια μέρα στην άλλη να ανατρέψουν το όλο σκηνικό και να φέρουν τα χειρότερα αποτελέσματα. Κάτι το οποίο δεν έχουν καμία δυνατότητα και ελπίδα σε αυτήν την κατεύθυνση. Κλείνοντας, θεωρούμε ότι η παρουσία σας εδώ από ό,τι έχουμε καταλάβει σε σχέση με κάποιες τοποθετήσεις, οι οποίες έχουν γίνει από τον συνάδελφο τον κύριο Γκίκα, θα ανακοινώσουμε κάποια άλλα πράγματα που αφορούν το νησί μας. Περιμένουμε με πολύ μεγάλη ξέρετε, ανυπομονησία να ακούσουμε για αυτά που έχετε να μας πείτε. Να ξέρετε ότι οτιδήποτε είναι στη σωστή κατεύθυνση και έχετε να επιβεβαιώσει αλλά και να καλυτερεύσει την ποιότητα και τις συνθήκες διαβίωσης των συμπολιτών μας, θα μας συνήθω και την δίπλα σας να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες. Και πάλι ευχαριστούμε για την προκέντρια. Και ευχόμαστε κάθε επιτυχία όπως επίσης να ευχαριστήσουμε και την Περιφερειακή Αρχή για την κίνηση αυτή την οποία έκανε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί χαιρετισμός του Αρχηγού Λιμανικού Σώματος Ελληνικής Αρχαιοφυλακής με την Αγάπη του Λιμανικού Σώματος Θεοδόρου Γιάννη. Παρακαλείτε και Σεβασμιότατε, σεβαστή πατέρας, κύριε Υπουργέ Αναπηρίας και Ανθρωπικής Πολιτικής, κύριε Βουλευτές, κύριε Γενική, κυρία Ευρωβουλευτή, κύριε Γενική Γραμματής, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόσωπη των Ενόπλων Δυνάμεων και Ενσωμάτων Ασφαλείας, κύριε Πρόεδρε και κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλα του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ όλους που είστε σήμερα μαζί μας στην τελετή παραλαβή των τρόπων περιβολικού σκάφου 1069, κατάλληλα διαμορφωμένων ειρηνικών εξοπλισμών. Το πρωτό λιμενικού σώματος 1069 που παραλαμβάνουμε σήμερα εντάσσεται στο μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης και εξυγχρονισμού των επιχειρησιακών μέσων του σώματος. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί έργο πνοής για το λιμενικό σώμα και καταρτίστηκε μετά από εντελεχή μελέτη των σύγχρονων αναγκών. Το υλοποιούμε χωρίς καθυστερήσεις τα τελευταία δύο χρόνια σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου που αναγνωρίζει το έργο μας και υποστηρίζει με συνέπεια τις προσπάθειές μας. Μέσα στο 2020, την χρονιά της μεγάλης οικονομικής κρίσης, παραλάβουμε τα τρία πρώτα σκάφη με κοινωνικό εξοπλισμό, χωρίς φυσικά να είχαμε προβλέψει τις αυξημένες ανάγκες τέτοιου τύπου σκαφών. Η πανδημία όμως μας υποχρέωσε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας να υπενθυμοποιήσουμε άμεσα το σχεδιασμό μας και έτσι προχωρήσαμε στην προμήθεια 5 επιπλέον μετρών ασθενοφόρων. Ενώ προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση για την προμήθεια ακόμα 10 σκαφών.
Η υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια αποτέλεσε επιπλέον σκαφών έγινε στα τέλη του περασμένου Μαΐου και η σημαντική του αξία ανήκει στα 2,5 εκατομμύρια περίπου. Παράλαβαν ήδη τα πρώτα δύο σκάφη που διατέθηκαν το πρώτο στη Λιμενική Αρχή Σκιάτων, το δεύτερο στη Λιμενική Αρχή Έλληνας και σήμερα παραλαμβάνουμε το τρίτο για την Λιμενική Αρχή Κέρκυρας. Ενώ το επόμενο, το οποίο πάλι θα διατεθεί στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, θα αξιολογηθεί η τελική του τοποθέτηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Το τελευταίο σκάφος από τα πέντε θα διατεθεί στην Λιμενική Αρχή της Αμοθράκης. Ενώ υπολογίζεται το έργο συνολικά να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος αυτού του έτους. Κυρία Περιφερειάρχη, θα ήθελα προσωπικά να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμβολή σας στην υλοποίηση του έργου, εντάσσοντας το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων την προμήθεια δύο σταθμών. Αναγνωρίζοντας έκρατα το σπουδαίο έργο που επιτελούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Σας διαβεβαιώνω ότι τα στελέχη μας με το έργο τους θα φανούν αντάξια των προσδοκιών σας. Θα ήθελα επίσης συνοπτικά να αναφέρω και μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά για τα νέα μας προτάσεις στενοπόδων, τα οποία κατασκευάζονται από ελληνική εταιρεία στη Δήμα. Είναι πετρελαιοκίνητα, έχουν ολικό μήκος 7,38 μέτρων, φέρουν δύο σύγχρονους κινητήρες, σημαντικούς ισχύως 760 ημών, αναπτύσσουν ταχύτητα πάνω από 40 κόμπους, έχουν αυτονομία άνω των 300 ναυτικών μιλίων, έχουν μεταφορική ικανότητα 12 εκβατών, στελεχώνονται με πλήρωμα 3 ατόμων και με νοσηλευτικό προσωπικό. Επιπλέον, έχουν ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο ασθενών που διαθέτει σύγχρονο ιατρικό υγειονομικό εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση ασθενών και τραυματιών. Είναι λοιπόν σαφές ότι αυτά τα στάθη επιτυγχάνουν απόλυτα το στόχο του σχεδιασμού προμήθειάς τους που είναι η ενίσχυση των επιχειρησιακών μέσων του σώματος. Και βεβαίως, ενισχύοντας τα μέσα μας, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε υψηλότερο επίπεδο υπηρεσίες στην κοινωνία και να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας, της προστασίας και της υγειονομικής κάλυψης στους κατοίκους των απομακρυσμένων νοσηλευτικών περιοχών της πατρίδας μας. Κυρίες και κύριοι, το λιμενικό σώμα ελληνική αποφυλακή δεν επιμένει μόνο το καθήκον έναντι της πολιτείας και του πολίτη, φέροντας με επιτυχία σφαίρας ένα πολυεπίπεδο έργο, αλλά ταυτόχρονα επιτελεί και ένα εξίσου σημαντικό ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο. Αυτές οι δράσεις μας ίσως δεν είναι ευρέως γνωστές, αλλά τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια αναφέρονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιστατικά τα οποία συμμετέχουν σε τέτοια. Δεν θα σας κουράσω με αριθμούς, αλλά με αφορμή τη σημερινή τελετή, θα ήθελα επιγραμματικά να αναφέρω ότι την τελευταία δεκαετία μόνο και επί του συντονισμού του κέντρου επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος έγιναν περισσότερες από 8.000 διακομιδές ασθενών και τραυματιών από νησιωτικές περιοχές της χώρας μας, που δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία, με τα πρωτόκολλα του ελληνικού σώματος και ιδιωτικά στάδια. Μερικές φορές στην υγεία, το υπέρ 18-15 μπορεί να μην εκτιμάται επαρκώς, ιδίως σε περιόδους επιμελίας. Όμως, τα στελέχη του σώματος βίωναν και βιώνουν από κοντά την αγωνία των ανθρώπων και σε οποίους με ενσυναίσθηση και κυρίως ανθρωπιά συντρέφουν καθημερινά. Και τα περιστατικά στα οποία συμμετέχουν τα στελέχη μας δεν περιορίζονται μόνο σε ασθενείς, αλλά από τη διάσωση πολιτική μέχρι τη διάσωση μετανάστη, από την παροχή βοήθεια σε ηλικιωμένο μέχρι την παροχή βοήθεια σε κατοίκους πυρόπληκτων ή σεισμόπληκτων περιοχών. Κάθε περιστατικό για το σώμα είναι μοναδικό και αντιμετωπίζεται με την πρέπουσα προσοχή όσο αδείξεως και αν είναι η συνθήκη. Γι' αυτό, με την κάθε ευκαιρία, ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος που αντιμετωπίζουν κάθε περιστατικό ως προσωπικό σύνθημα
Πουλιώνουν να διαλυθούν για κάθε κόσμο. Και κάθε Πάσχο κάνουμε συνάνθρωπο που οφείλουμε συμβάνω. Εύχομαι από καρδιά στον κυβερνήτη του Κοπτήρου μα, τον προπήρχο με νικού σώμα του 2019. Καλέ κάρτε, ασφαλεί διακομιτέ, με τον έγινε λοιπόν να μα έχει φύλακα και το φέρνει στην πόλη. Σα ευχαριστώ. Χαιρετισμός του Υπουργού Αγγλίας και Ενισιοπτικής Πολιτικής, κ. Τέρμα Κατεβάκη. Παρακαλείτε κ. Υπουργό να προσφέρει τη σοβαρή. Προσμιώντατε, σεβαστοί πατέρες, σύντομη κυρία Δευτεριάκη, κάτι που είχαν έρθει στο Κοινοβούλιο, κυρία Κυρία Δημιουργικού Σώματος, κυρία Κυρία Αμαρτής, κύριε και κύριοι Δημάρχοι, πρόσωποι των παραγωγικών χωρών του Κουσιού, κύριε Πρόεδρε, και όλοι οι ευρωβουλευτέ, κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, το καθηγητή Βέντερ, κύριε Μητσέτερ, κύριε και κύριοι, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο, αλλά και ικανοποιημένο σήμερα που βρίσκομαι στην Κέρκυρα, διότι η παρουσία μα συνδυάζεται με μια σειρά από σημαντικέ παρεμβάσεις για το νησί. Ξεκινάμε από την παράδοση του Υπουργού Αστατικού και στη συνέχεια στην περιφέρεια θα προβούμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών αλλά και των θαλασσίων μεταφορών συνολικά για την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός ότι το λιμενικό σώμα λειτουργεί παραλίγο σε πολλά και σημαντικά επίπεδα. Διασφαλίζει τη νομιμότητα της θάλασσας, εγγυάται την ασφάλεια της αυσιοδορίας, προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον και βέβαια σώζει ανθρώπινες ζωές. Το ίδιο έκανε και χθες ώρα την κυρία Μπουγκέ, νοτίο της Κρήτης, όπου σώσαμε 68 μετανάστες. Πριν από λίγες μέρες, πραγματοποιήσαμε τη μεγαλύτερη επιχείρηση έρευνα τα παιδιά που έγινε ποτέ στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια, σώζοντας 400 μετανάστες. Την ίδια ώρα που το λιμενικό σώμα σώζει ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα, την ίδια ώρα κάποιοι διακινδυνεύουν την ανθρώπινη ζωή. Και βέβαια, τα τελευταία χρόνια το λιμενικό σώμα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προστασία των θαλασσίων συνόρων της πατρίδας μας, των θαλασσίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το κάνει με αποφασιστικότητα, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και βέβαια με απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Τα έμπειρα στελέχη και τα άλλα εκπαιδευμένα στελέχη του λιμενικού σώματος επιχειρούν με αυτοθυσία, με ελευθερότητα, με ανθρωπισμό από τον αρχηγό του λιμενικού σώματος μέχρι την τελευταία λιμενοφύλακα και αυτό ακριβώς και επιτυχάνει το σκοπό τους. Πολλές φορές βέβαια διακινδυνεύοντας την ακεραιότητά τους. Όμως σήμερα, κυρίες και κύριοι, με εγγενιάζουμε το πρώτο πλωτό ασθενοφόρο για την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, ένα σύγχρονο περιφερειακό σκάφος με εξίσου σύγχρονο υγειονομικό εξοπλισμό, όπου μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια ασθενείς ακόμα και βαριά περιστατικά. Οφείλω να πω ότι το σκάφος αυτό σχεδιάστηκε από τα στελέχη της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων του Υπουργείου σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο την ελληνική καινοτομία και σχεδιασμό και όπως είπε και ο κ. Αρχηγός, το σκάφος αυτό να πηγεί και στην Ελλάδα. Άρα είναι 100% made in Greece. Και αυτό έχει την σημασία του. Θέλω σε αυτό το σημείο αυτό να ευχαριστήσω ιδιαίτερως την Περιφερειακή Ομοίωση, την κυρία Όλη Καρατσά, η οποία από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε τη συγκεκριμένη προσπάθεια και ενέταξε την προμήθεια του συγκεκριμένου σκάφους των σχεδιασμό του περιφερειακού προγράμματος Ιωνίων Νήσων, δεν είναι όμως μόνο αυτή η πρωτοβουλία που έχει λάβει η κυρία Κράτσα. Η κυρία Κράτσα
μας βοηθάει και συνδράμει το κοινωνικό σώμα για την προμήθεια ενός ακόμη σύγχρονου περιπολικού σκάφους με υγειονομικό εξοπλισμό, αλλά επίσης θα συνδράμει στην προμήθεια ενός επιπλέον σύγχρονου περιπολικού σκάφους και 8 περιπολικών οχημάτων, γεγονός που θα αναβαθμίσουν σε πολύ σημαντικό βαθμό τις κυψιακές δυνατότητες των ανδρών και των γυναικών του λιμενικού σώματος. Δεν σταματάει όμως εδώ η περιφέρεια των λιμενικών. Συνδράμει και στην προμήθεια σύγχρονου τεχνολογικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού της Ακαδημίας, στην Ακαδημία Νομικού Ναυτικού στην Κεφαλονιά. Κύριε Κράτσα, θα σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτή σας τη συνδρομή. Όπως βεβαίως θα ευχαριστήσω και την επιτελική δομή του Υπουργείου Ναυτιλίας και της Υπουργικής Πολιτικής για την χρηματοδότηση, για την εξέλιξη της χρηματοδότησης, όπως βεβαίως και τον αγαπητό φίλο μου, τον κύριο Στέφανο Νίκα, ο οποίος συνεχώς μας υπομνήθη τις εκκλησιακές ανάγκες των ανδρών και των γυναικών που επικυρούν εδώ στην Κέρκυρα. Θέλω να επισημάνω, κυρίες και κύριοι, ότι το συγκεκριμένο περιπολικό σκάφος θα αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα για τις απομακρυσμένες περιοχές στα διαπόδια, αλλά και τις αντίστοιχα τουριστικές περιοχές των Καψώνων και των Αντίπαξων, όπου θα ενισχύσει σε πολύ σημαντικό βαθμό και το αίσθημα ασφάλειας τόσο των κατοίκων των νησιών, όσο όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Βεβαιάς, και των επισκεπτών των νησιών μας. Είναι ένα από τα 5 σκάφη τα οποία θα παραλάβουν μέχρι τέλη του έτους, ενώ υπάρχει σχεδιασμός για 10 επιπλέον σκάφη, όπου θα στελεχώσουν τις γενικές αρχές απομακρυσμένων περιοχών, αλλά και ευαίσθητα τουριστικά περιοχών, όπως είναι η περιοχή της Κέρκυρας. Και αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι τα στελέχη του λιμενικού σώματος, τα οποία επιτηρούν 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, με τη συνδρομή αυτού του σύγχρονου περιπολικού σκάφους, θα ενισχύσουν σε πολύ σημαντικό βαθμό τον δίκτυο προστασίας τόσο των κατοίκων των νησιών, όσο και των επισκεπτών και συνολικά της δημόσιας ασφάλειας και υγείας στην περιοχή της περιφερειακής ενότητας της Κέρκυρας. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι η σημερινή ημέρα είναι εξαιρετικά σημαντική για την περιοχή μας. Στη συνέχεια, βέβαια, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ελληνικές υποδομές και για τις θαλάσσιες κοινωνίες. Εγώ τέλος θα ήθελα να ευχηθώ το πλήρωμα του νέου σύγχρονου περιοδικού σκάφους, καλές θάλασσες, ασφαλή ταξίδια και βέβαια η προσπάθεια δεν σταματάει εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.